Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι Χρυσοκοσμίδου και μέσα τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Επιτόπια επίσκεψη στα έργα που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο χθες 3η 6 Ιουλίου. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ιερά Μονή Τσούκα στην Αγία Άννα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον κύριο Σαββόπουλο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ένα εκπληκτικό μέρος, μια πανέμορφη τοποθεσία όπου είναι η Μονή της Αγίας Άννας, της Τσούκας, των Ταξιαρχών, ένα μνημείο βυζαντινό στην ακριτική Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Μακεδονίας, της Καστοριάς και μαζί με την αρχαιολόγο, τον πρόεδρο του χωριού και τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Σαββόπουλο και τη θεματική, την κυρία Κυριακίδου, βλέπουμε από κοντά τα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή αυτή. Πρόκειται για ένα μνημείο που έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο να συντηρηθεί και να αναδειχθεί. Τα στοιχεία αυτά του πολιτισμού της Δυτικής Μακεδονίας είναι σε προτεραιότητα από την Περιφερειακή Αρχή με στόχο να αναδείξουμε και να προωθήσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έμφαση στο θρησκευτικό τουρισμό για να αξιοποιήσουμε το τεράστιο πολιτισμικό απόθεμα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και με ιδιαίτερη έμφαση στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς που είναι πλούσια σε βυζαντινό απόθεμα. Μπορεί να μας πει και η αρχαιολόγος δύο λόγια για το μνημείο. Το μοναστήρι ανάγεται στο 13ο αιώνα, στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα, η πρώτη του φάση. Το έργο έχει να κάνει με την αποκατάσταση όλου του περιβάλλοντος χώρου και των τριών κτισμάτων που υπάρχουν εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε αποκατάσταση στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής που βρίσκεται στο πάνω επίπεδο και ο ναός αυτός είναι χτισμένος το 1923, είναι ο νεότερος από όλα τα κτίσματα που υπάρχουν στη Μονή. Θα κάνουμε αποκατάσταση και σε αυτό το τουρλέο το κτίσμα που βρίσκεται δίπλα μας και ήταν η τράπεζα της Μονής. Και τέλος, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών που βρίσκεται στο κάτω επίπεδο και όπου μέρος του ναού εκείνου ανάγεται στο 13ο αιώνα. Παράλληλα θα γίνει και ανάπλαση όλου του περιβάλλοντα χώρου για να γίνει επισκέψιμος και να μπορεί να έρχεται ο επισκέπτης με ασφάλεια στη Μονή. Βρισκόμαστε στον χώρο, όπως είπε ο Πρόεδρος σας, βρισκόμαστε στον χώρο της Ιεράς Μονής του Ταξιαρχού στην Αγία Άννα Καστοριάς. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που επισκεφθήκαν αυτό το μνημείο, το οποίο ανάγεται στα χρόνια των παλαιολόγων και το ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη είναι πάρα πολύ καλό και ευελπιστούμε ότι αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού και του θρησκευτικού στη περιοχή μας, στην περιοχή του Δήμου Νεστορίου. Έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Κασαπίδη, σε ένα από τα έργα που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ θέλω να συγχαρώ την εφορία αρχαιοτήτων Καστοριάς, την προϊσταμένη, την κυρία Δρομάκη Σκρέκα, η οποία απουσιάζει σήμερα, αλλά και όλο το προσωπικό, γιατί πραγματικά γίνεται μια πολύ σπουδαία δουλειά, όπου βλέπουμε εδώ πέρα στις εργασίες αυτεπιστασίας, στην ανάδειξη αυτού του ιστορικού έτσι, μοναστηριού των ταξιαρχών στην Αγία Άννα. Και επίσης θέλω να τονίσω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί με την πορεία αρχαιοτήτων και υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία με τον καιρό θα αναδειχθούν, ήδη έχουν υποβληθεί στο ΕΣΠΑ. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σαββόπουλο στο δελτίο μας. Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλε.
Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Χθες ήταν μια γεμάτη ημέρα για εσάς και για τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Κασαπίδη, καθώς επισκεφθήκατε ένα προς ένα όλα τα έργα που πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και αγγίζουν περίπου τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Να πάρουμε όμως τα έργα από την αρχή, κύριε Σαββόπουλε, ξεκινώντας με τις εργασίες συντήρησης του διοικητηρίου στην Περιφερειακή Ενότητα τα Καστοριάς, προϋπολογισμού 234.000 ευρώ. Να πω απλώς ότι δεν είναι μόνο αυτά τα έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, εκτελούνται και άλλα. Απλώς την περίοδο αυτή εκτελούνται εργασίες. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε κάποιες ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες θα γίνουν σε 15-20 μέρες. Επισκεφτήκαμε τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη χρονική περίοδο. Και σε κάποιο χρονικό διάστημα, λίγο αργότερα, θα υπάρχουν εργασίες και σε άλλες εργολαβίες. Η συντήρηση του διοικητηρίου έχει εδώ και 7 μήνες έχει ξεκινήσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο είχε πολλά χρόνια να γίνει στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Αφορά μια σειρά από παρεμβάσεις που λύνουν χρόνια προβλήματα, όπως μια έτσι συγκεκριμένη δράση είναι η μόνωση των δωμάτων, κυρίως από την πίσω πλευρά, όπου ξέρουμε όσοι έχουν έρθει στην αίθουσα του πρώην Ομαρχιακού Συμβουλίου είχαμε θέματα με υγρασίες από πάνω από τη στέγη. Θα τοποθετηθούν και θα συντηρηθεί η σκεπή, γιατί χωρίς τα λούκια υπήρχαν κάποια προβλήματα και την προσινή πλευρά ψηλά θα δουν κάποιες φθορές οι οποίες θα αποκατασταθούν. Θα μπει λούκι. Γίνονται εργασίες όσον αφορά την διαδικασία της πυρασφάλειας του κτίριου. Το κτίριο αυτό δεν είχε έξοδο πυρασφάλειας. Με την εργολαβία αυτή στον πρώτο όροφο γίνεται αυτό που λέμε η έξοδος πυρασφάλειας, αχρίαστη να είναι, αλλά ένα σύγχρονο κτίριο θα πρέπει να έχει και έξοδο πυρασφάλειας για να πάρει και το πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την πυροσβεστική. Δημιουργούμε νέες τουαλέτες για πρώτη φορά στο ισόγειο που δεν υπήρχαν, από τη δεξιά πλευρά πίσω στο βάθος, από εκεί που είναι το ΚΕΠ, και ταυτόχρονα δημιουργούνται και τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες και για το κοινό. Και ανακαινίζονται πλήρως οι τουαλέτες και γίνεται και μία τουαλέτα για άτομο με ειδικές ανάγκες από την πλευρά του κηλικίου. Υπήρχαν και οι τουαλέτες, αλλά ήταν μόνο για τη χρήση του κηλικίου και ήταν και σε έτσι, κατάσταση όχι τόσο καλή. Γίνονται ανακατασκευή αυτών των τουαλετών και από τη δεξιά πλευρά νέες τουαλέτες, όπου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τουαλέτες του κηλικίου και για την αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, το οποίο υπάρχουν σχέδια και πιστεύουμε ότι μέχρι τέλη χρονιά θα έχουν δρομολογηθεί και εκεί όσον αφορά την αναμόρφωση της αίθουσας του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου. Αυτά είναι έτσι σε γενικές γραμμές η συγκεκριμένη εργολαβία. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλη χρονιά θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και επαναλαμβάνω είναι στα πλαίσια του εξυγχρονισμού ενός διοικητηρίου, το οποίο έτσι είναι σε μια πολύ περίοπτη θέση, στην είσοδο της πόλης θα έλεγα, στο κέντρο της πόλης μάλλον. Και οφείλουμε απέναντι σε αυτό το κτίριο να το αναμορφώσουμε και να το κάνουμε έτσι ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Έχει υποβληθεί και πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση και είμαστε σε μία εξέλιξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει και κατά κυριότητα δικό μας με μία νομοθεσία που πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο. Δίνει τη δυνατότητα πλέον να ανήκει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Μέχρι τώρα και ακόμη και σήμερα που συζητάμε, το κτίριο αυτό ιδιοκτησιακά ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών μέσω της κλιματικής υπηρεσίας. Μάλιστα, η ενεργειακή αναβάθμιση, κύριε Σαββόπουλο, θα έχει πολλά ωφέλη, οικονομικά κυρίως, όταν αυτή ολοκληρωθεί, διότι θα γλιτώσουμε αρκετά έξοδα, θα λέγαμε. Και επίσης η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από συλλόγους, θα γίνει πιο σύγχρονη, θα μπορούν να φιλοξενούνται διάφορες ημερίδες. Ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο περίπου 230 θέσεων, το οποίο θα εξυπηρετεί έτσι και θεατρικές παραστάσεις. Δεν θα είναι για θεατρικές παραστάσεις αποκλειστικά. Θέλουμε ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο. Υπάρχει ο σχεδιασμός. Συζητήσαμε και όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι και τη συμπολίτευση και τη αντιπολίτευση. Καταλήξαμε σε ένα σχέδιο. Θα πρέπει να αναθέσουμε την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για να έχουμε πλήρως τη μελέτη περίπου σε ένα δίμηνο και από εκεί πέρα να βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο, πόσο θα βγάλει η μελέτη για να την κάνουμε. Πλέον από τη στιγμή που ανήκει ιδιοκτησιακά το κτίριο, θα ανήκει σε εμάς, μπορούμε να κάνουμε και τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Πριν, επειδή ιδιοκτησιακά ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών, υπήρχε ένα θέμα όσον αφορά την επιλεξιμότητα τέτοιου είδους παρεμβάσεων. Οφείλουμε τουλάχιστον απέναντι σε όλους τους πολίτες της ΠΕΕ Καστοριάς να κάνουμε μια σύγχρονη αίθουσα
στο διοικητήριο, επαναλαμβάνω, το οποίο έχουν χρόνια να μπουν λεφτά για τη διαδικασία της αναμόρφωσης του ενός σύγχρονου διοικητήριου. Μάλιστα, ναι, όντως χρειαζόταν αυτή την σημαντική αλλαγή, κύριε Σαββόπουλε. Να περάσουμε τώρα στην συντήρηση ασφαλτοστρώσεων, με συγχωρείτε, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Τι ακριβώς περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο? Είναι η περσινή μεγάλη συντήρηση για όλη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Είναι 13 σημεία σε όλη την επικράτεια. Ξεκίνησε η εργολαβία πριν περίπου 15-20 μέρες από το σημείο 4, το γνωστό έτσι, την είσοδο της πόλης από την πλευρά των Μανιάκων. Εκεί είχαμε και θέματα και ηλεκτροφωτισμού, αλλά και θέματα ολισθηρότητας όσον αφορά κυρίως κατά τη σημερινή περίοδο. Με την εργολαβία αυτή γίνεται ένας σύγχρονος πόγκος. Θα γίνει φρεζάρισμα και θα στρωθεί με αντιολισθηρό τάπητα. Θα υπάρξει ηλεκτροφωτισμός σε όλο το μήκος εκείνο που είναι σκοτεινό, εκείνη η στροφή έτσι, η οποία ξεκινάει από τη διασταύρωση του ΤΕΗ και φτάνει μέχρι και την έξοδο από την πλευρά έτσι, που πηγαίνει προς την περιοχή του Δεσποιλιού. Και ταυτόχρονα γίνεται και τριγωνική τάφος να μαζεύονται τα νερά, να μην έχουμε προβλήματα παγετού κατά τη σημερινή περίοδο. Ένα από τα σημεία, τα 13, ξεκίνησε αυτή η εργολαβία. Πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος χρονιάς θα ολοκληρωθεί. Είναι η ετήσια συντήρηση, η περσινή, η οποία έγινε τέλη της χρονιάς μέχρι να γίνει ο συμβατικός έλεγχος. Δυστυχώς η γραφειοκρατία είναι αρκετά μεγάλη, παρόλο που ήταν συντήρηση του 2020 ως εργολαβία. Ξεκίνησε πριν περίπου ένα μήνα και έχει να κάνει με 13 σημεία σε όλη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Ένα από τα σημεία τα οποία ξεκινήσαν ήταν αυτό που είδαμε στο 4 και πιστεύω είναι μια πολύ σοβαρή παρέμβαση που θα λύσει και εκεί ένα χρόνιο πρόβλημα, τόσο όσον αφορά την ασφάλεια της διέλευσης αυτού του δρόμου, κυρίως κατά τη σημερινή περίοδο, αλλά και το θέμα του φωτισμού που ήταν ένα πάγιο αίτημα από τότε που σταμάτησαν να λειτουργούν ουσιαστικά τα στρατόπεδα, κυρία Κοσμίδου, όπου είχαν το δικό του φωτισμό και ταυτόχρονα φωτίζανε και το επαρχιακό δίκτυο του δρόμου. Έχει κανένα 3 χρόνια που είχαμε σοβαρό θέμα όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισμό. Με αυτή την εργολαβία, το σημείο αυτό λύνεται οριστικά και το θέμα του ηλεκτροφωτισμού, πέραν, ας πούμε, επαναλαμβάνω, και της τοποθέτησης αντιολισθηρού τάπητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά να έχουμε την οδική μας ασφάλεια, κύριε Σαββόπουλε, και τέτοιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες. Επίσης, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς θα προβεί και στην διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου, αλλά και στην κατασκευή ηχητικών λωρίδων. Θα ήθελα λίγο να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς είναι αυτές οι ηχητικές λωρίδες και πού ακριβώς είναι το έργο, δηλαδή σε ποιο επαρχιακό δίκτυο της περιοχής μας. Η διαγράμμιση των ιερογραμμών είναι οι πλάγιες γραμμές. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι η διαγράμμιση του επαρχιακού δικτύου γίνεται από μηχάνημα της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, από δυναμικό ανθρώπινο του αμαξοστασίου της ΠΕΤ Καστοριάς, με υλικά διαγράμμισης τα οποία προμηθευόμαστε με μια διαδικασία διαγωνισμού. Και καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα πολύ χαμηλό κόστος έναντι, ας πούμε, κάποιου που θα βγάζαμε ως διαγωνιστική διαδικασία. Οι οριογραμμές όμως που είναι οι πλαϊνές, έχει εδώ και 3 χρόνια, γίνεται με μια διαδικασία διαγωνισμού και σκεφτήκαμε σε αυτό το διαγωνισμό να τοποθετήσουμε σε 4 χωριά τις ηχητικές λωρίδες. Βέβαια, όταν βγήκε ο διαγωνισμός στον αέρα, είχαμε επικοινωνήσει με εταιρείες που κάνουν αντίστοιχες ενέργειες, που προμηθεύουν τέτοια υλικά και ζητήσαμε τις συγκεκριμένες διαστάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην αγορά δεν υπάρχουν. Υπάρχει τώρα μια αλληλογραφία και θα τοποθετηθούν λίγο μεγαλύτερες διαστάσεις για να δούμε πώς θα πάει. Είναι 4 χωριά τα οποία επιλέξαμε. Είναι το Δεσποιλιό, είναι η Κολοκυθού, το Καλοχώρι και το Χιλιόδεντρο. Είναι τα χωριά κυρίως το Δεσποιλιό, από εκεί θα ξεκινήσουμε, όπου είχαμε τοποθετήσει και κάτι ραντάρ ταχυτήτων, για να δούμε πώς μπορούμε με ενέργειες δικές μας να προσπαθήσουμε να μειώσουμε αυτό που λέμε την ταχύτητα εντός κατοικημένων περιοχών. Και κυρίως στο Δεσποιλιό, έξω από τα όρια της κατοικημένης περιοχής, όπου μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τον ήχο πιθανόν που θα ενοχλεί κάποιους κατοίκους, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Θέλουμε να το δοκιμάσουμε λοιπόν σε αυτά τα 4 χωριά, να δούμε τι αποτέλεσμα έχει, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κυρίως, επαναλαμβάνω, έξω από την κατοικημένη περιοχή, λίγο έξω, ακούγοντας το θόρυβο του αυτοκίνητου όταν περνάει, μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα και θα είναι, πιστεύω, κάτι το οποίο θα δώσει ένα σήμα, ας πούμε, στον οδηγό για να μειώσει ταχύτητα μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Είναι κάτι το οποίο σε συζήτηση με την αστυνομική διεύθυνση, με την τροχέα, θέλουμε να το δοκιμάσουμε και πιστεύω ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να το δούμε σε αυτά τα 4 χωριά
Το ραντάρ ταχύτητας στο Δεσποινιό τοποθετήθηκε πριν 6 μήνες και πραγματικά πιστεύω ότι έχει ένα αποτέλεσμα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σαββόπουλε. Ήταν έτοιμα των κατοίκων της περιοχής και εσείς το υλοποιήσατε, τοποθετήσατε 2 ραντάρ στην είσοδο και στην έξοδο του Δεσποινιού. Τον πρώτο καιρό σίγουρα υπήρχε η μείωση της ταχύτητας. Ήταν κάτι άγνωστο για τους οδηγούς. Έβλεπαν την ταχύτητα να καταγράφεται. Πιστεύετε ότι 6 μήνες μετά υπάρχει το αποτέλεσμα, πατούν φρένο οι οδηγοί όταν εισέρχονται στο Δεσποινιό? Πιστεύω ότι έχει αποτέλεσμα, κυρία Κοσμίδου, κυρίως αυτούς που έχουν συνείδηση της ταχύτητας στην οποία τρέχουν. Mm-hmm. Τα αυτοκίνητα της τελευταίας 15ετίας είναι τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, ξέρουμε πολύ καλά ότι μια ταχύτητα της τάξης του 70-80, πιθανόν κάποιος διερχόμενος, να μην ξέρει, ενώ οδηγεί, ότι τρέχει με 70-80 χιλιόμετρα. Το ραντάρ της ταχύτητας δεν έχει, γιατί αρχικώς είπαν κάποιοι τέλος πάντων ότι μπήκε με σκοπό να γράψει. Έχει το σκοπό να δει ο οδηγός, γιατί καμιά φορά οδηγεί και δεν βλέπει, ας πούμε, το κοντέρ με πόσο τρέχει. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά το είχα πάθει όταν είχα τέλος πάντων πει 15 χρόνια, διερχόμενος από ένα σημείο που μου έδειξε το ραντάρ μια ταχύτητα 78 χιλιόμετρα, συνειδητοποίησε ότι έτρεχα με 78 χιλιόμετρα. Απευθυνόμαστε έτσι σε αυτούς τους οδηγούς, βλέποντας την ταχύτητα, αυτομάτως καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που επιτρέπεται σε κατοικημένη περιοχή. Δεν είχε το σκοπό του να γράψει κάποιος ένα πρόστιμο σε αυτόν τον διερχόμενο οδηγό. Το σκοπό έχει να δει ο οδηγός αυτό που λέμε την ταχύτητα και αυτομάτως να κόψει, γιατί αντιλαμβάνεται ότι τρέχει με μια πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι επιτρέπεται. Έχει αποτέλεσμα, τουλάχιστον τόσο σε συνομιλίες με κατοίκους του Δεσποινιού, αλλά και με τον πρόεδρο, αλλά και με τον διοικητή της τροχέας, νομίζω ότι είναι ένα από αυτά που συντελούν σε μεγάλο ποσοστό των οδηγών. Σίγουρα αυτό που λέτε δεν είναι απόλυτο, δηλαδή δεν μπορούμε να πιάσουμε όλο το ποσοστό των οδηγών, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των οδηγών, βλέποντας την ταχύτητά τους, μειώνουν και πιστεύω ότι έχει αποτέλεσμα. Θα το δοκιμάσουμε και σε άλλα 4 χωριά μέχρι τέλος της χρονιάς, γιατί είδαμε, επαναλαμβάνω, ότι στους 7 μήνες και καλά λειτουργεί. Είναι αυτόνομα, δεν χρειάζονται ρεύμα, τοποθετούνται στην άκρη της κατοικημένης περιοχής, έχουν δικά τους φωτοβολταϊκά και μπαταρία, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο κόστος και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο έτσι να βοηθήσουμε με κάποιες ενέργειες σε αυτά τα χωριά που, όταν ξαναεκλέφθηκα περιφερειακός σύμβουλος, κυρία Κοσμίδου, και τέλος πάντων τοποθετήθηκα με απόφαση του κ. Κασαπίδη σαν αντιπεριφερειάρχης, με την πρώτη συνάντηση που έχω κάνει με προέδρους των τοπικών έτσι κοινοτήτων της πίεψης των Καστοριάς, πιστέψτε με, η μισή και παραπάνω, ένα από τα αιτήματα ήταν να βρούμε έναν τρόπο να μειωθεί η ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο, υπάρχουν προοδευτικές πινακίδες. Τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα θα δοκιμάσουμε το συνδυασμό του ραντάρ ταχυτήτων με τις ηχητικές λωρίδες και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε έτσι στην όσο το δυνατόν περισσότερο την μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων αυτοκινήτων από κατοικημένες περιοχές. Μακάρι, κύριε Σαββόπουλε, γιατί είναι ένα σημαντικό και σοβαρό θέμα όλο αυτό. Θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιήσετε από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Να περάσουμε τώρα στις δράσεις καθαρισμού τάφρων και πρανών από την βλάστηση προϋπολογισμού 74.000 ευρώ. Και αν θέλετε να πούμε και ταυτόχρονα για τον άλλο τον καθαρισμό των ρεμάτων, προϋπολογισμού 626.000 ευρώ. Ναι, είναι μέσα σε επαναλαμβανόμενες δράσεις όσον αφορά την αντιπλημμυρική προστασία. Αυτό που είπατε, το 626 και το 690.000, είναι δύο μεγάλες έτσι χυμαρολάδες αντιπλημμυρικής προστασίας. Η πρώτη, μία από τις δύο, έληξε οι 626.000 και η δεύτερη είναι σε εξέλιξη, όπου καταρχήν γίνονται με διαγωνιστική διαδικασία συγκεκριμένες εργολαβίες, όπου προβλέπεται από την υπηρεσία κατά κύριο λόγο τα σημεία της παρέμβασης. Όμως δίνεται η δυνατότητα, επαναλαμβάνω, να αντιμετωπιστεί και κάποιο φαινόμενο το οποίο είναι έκτακτο, είτε από κάποια έτσι καταιγίδα, από κάποια δυνατή βροχόπτωση, να αντιμετωπίσουμε και κάποιο άλλο πλημμυρικό φαινόμενο που όταν είχε βγει ο διαγωνισμός δεν ήταν μέσα στο πεδίο δράσης. Πολύ σημαντική, επαναλαμβάνω, διαδικασία από πλευράς των υπηρεσιών. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα γενικώς δεν είναι τόσο έντονα, και αυτό διότι οι συγκεκριμένες εργολαβίες είναι έτσι σε πολύ καλό επίπεδο και αντιμετωπίζονται, επαναλαμβάνω, προληπτικά αυτού του είδους τα προβλήματα, γιατί μόνο προληπτικά μπορείς να λύσεις τέτοια προβλήματα.
Και κοντά σε αυτό έχουμε και μια άλλη εργολαβία που θα ξεκινήσει τέλη της χρονιάς και θα έχουμε τη δυνατότητα για 2 χρόνια, επαναλαμβάνω, να κάνουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων όπου έρχονται σε επαφή τόσο με μένα αλλά και με τις υπηρεσίες, με αίτημα, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Είναι αρμοδιότητα δική μας η αντιμετώπιση, έτσι, τόσο και ο καθαρισμός των χυμάρων, των ποταμών, των ρεμάτων. Και νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Το μικρό έργο αυτό των 74.000, που είναι μια επαναλαμβανόμενη δράση και γίνεται κάθε χρόνο, δοκιμάστηκε και εφαρμόστηκε, έχει εδώ και 2 χρόνια, πέρσι, ας πούμε, στη διαδρομή προς τον Εστόριο. Έγινε μια αντίστοιχη παρέμβαση που ξεκίνησε λίγο μετά τη διασταύρωση του Πενταβρίσου μέχρι και τον Εστόριο. Και πραγματικά όσοι περνούσαν μετά από λίγες μέρες, νομίζαν ότι περνάνε από άλλο δρόμο. Γίνεται η αποκάλυψη όλων των τεχνικών που είναι αριστερά και δεξιά από το επαρχιακό δίκτυο. Και χθες επισκεφθήκαμε με τον κύριο Κασαπίδη μια αντίστοιχη δράση που ξεκίνησε έξω από την Αγία Κυριακή, όπου υπήρχε μια κλειστή στροφή με καθόλου ορατότητα. Ένα αίτημα χρόνιο από τους κατοίκους της περιοχής και από όλους που διέρχονται το συγκεκριμένο δικό άξονα. Και ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη παρέμβαση λίγο έξω από την τοπική κοινότητα Ινώης, όπου αποκαλύφθηκαν πάνω από 7-8 τεχνικά, αλλά και γίνεται ο καθαρισμός όλης της βλάστησης και δέντρων μεγάλων που μειώνουν την ορατότητα των οδηγών. Που είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μειώνει με τον καθαρισμό όλο αυτό της βλάστησης, καταλαβαίνετε ότι κάνει ασφαλέστερη τη διέλευση του δρόμου. Μάλιστα. Κύριε Σαββόπουλε, βλέπουμε ότι γίνονται και άλλες παρεμβάσεις, ας πούμε, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, στον δρόμο Λάγκας Βράχου. Πάρα πολλές παρεμβάσεις. Πραγματικά, μακάρι έχουμε πάρα πολύ χρόνο να τις δούμε όλες μία προς μία. Να περάσουμε όμως ένα άλλο σημαντικό έργο, στην Ιερά Μονή Τσούκα, στην Αγία Άννα. Θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσετε για αυτό το έργο που φαντάζομαι μεταξύ των άλλων έχει σκοπό και την ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού και την ανάδειξη του πολιτισμού στην περιοχή μας. Ναι, είναι ένα σπουδαίο έργο που εκτελείται με αυτεπιστασία από την εφορία αρχαιοτήτων της Καστοριάς. Όπου ξέρουμε πολύ καλά ότι προείσσεται η κυρία Στρέκα Δρομάχη, της οποίας αξίζουν τόσο της ίδιας αλλά όλο και όλων των υπαλλήλων της εφορίας αρχαιοτήτων πραγματικά συγχαρητήρια. Γιατί και δραστήριοι είναι και έργα κυνηγάνε και έχουν μέχρι τώρα με τις εργασίες τους συντηρήσει και αναδείξει πολλά ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του τόπου μας. Μία από τις παρεμβάσεις, οι οποίες είναι πολύ σοβαρή, είναι αυτή η συγκεκριμένη, που το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου γίνεται με αυτεπιστασία, είναι η Ιερά Μονή της Τσούκας, η Μονή των Ταξιαρχών, όπου εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε με αυτεπιστασία, επαναλαμβάνω, εργασίες συντήρησης και των δύο ναών. Είναι ένα πραγματικά ιστορικό μνημείο της εκεί περιοχής. Θα συνεργαστούμε με προγραμματική σύμβαση μια παρέμβαση, η οποία θα γίνει με διαγωνιστική διαδικασία όσον αφορά την Βραχομάζα. Είναι το σημείο όπου κατεβαίνει σε όλο το μοναστήρι από πάνω και πηγαίνει προς την κάτω μονή. Πραγματικά, επαναλαμβάνω, είναι σε μια πολύ καλή περίοδο χρονική όσον αφορά τις εργασίες. Και νομίζω με το πέρας αυτών των εργασιών θα προσθέσουμε άλλο ένα σημείο το οποίο θα μπορεί ένας επισκέπτης να το δει από κοντά, να το αξιολογήσει, να το επισκεφτεί. Είναι ένας ακόμη προορισμός, όχι μόνο για τους τουρίστες που επισκέπτονται την Καστοριά, αλλά και γενικά για όλους τους Καστοριανούς. Ναι, ένα σημείο αναφοράς, στο οποίο ο κάτω ναός, αν δεν κάνω λάθος, είναι του 13ου αιώνα. Αν δει κάποιος παλιά μια φωτογραφία, πώς ήταν πριν χρόνια, πριν ΚΑΗ, γιατί εκεί πέρα έκανε πολλές κατοικίες, πραγματικά είναι κάτι το απίστευτα όμορφο και ένας πολύ ωραίος τόπος σε συνδυασμό με τους καταράκτες της Αγίας Άννας, που το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους κάνει αυτό που λέμε την κατάκριση των νερών. Ξέρουμε, επαναλαμβάνω, ότι θα γίνει ένας πολύ όμορφος προορισμός για όλους μας εκεί στην περιοχή της Αγίας Άννας. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα έργα, κύριε Σαββόπουλε, τα οποία μας αναφέρατε. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Μακάρι να υλοποιούνται συνεχώς έργα στην περιοχή μας. Τα έχουμε ανάγκη. Τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τη σύρεγγα της κλεισούρας. Εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη επί του θέματος, τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο πραγματικά η τοπική κοινωνία αδειμονεί για την υλοποίησή του.
Αύριο 8.30 ώρα το πρωί έχει κανονιστεί με τηλεδιάσκεψη, ίσως είναι η τελευταία τηλεδιάσκεψη για να κλείσει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Mm-hmm. Παρουσία τόσο του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Κασαπίδη, θα είναι η διαχειριστική αρχή η δική μας, θα είναι η Εγνατία, οι τεχνικές υπηρεσίες της ΠΕΠ Καστοριάς, εγώ, η κυρία Κάλλη, η κυρία Κίδου, σαν αρμόδια αντιπεριφερειάρχης και ο Γενικός Διευθυντής, ο Πασχάλης ο Οικονομίδης. Θα κλείσουμε τις λεπτομέρειες για να δοθεί το πράσινο φως για την ένταξη του έργου. Προέκυψε ένα θέμα με τη μελέτη σήμανσης και ασφάλειας, το οποίο θα δημιουργήσει μια διαδικασία ανάθεσης. Δεν θα καθυστερήσουμε. Αυτό θα συζητηθεί αύριο και αύριο μετά τις 8.30 που θα γίνει η τηλεδιάσκεψη, 10 ώρα, θα μπορούμε να κάνουμε και ανακοινώσεις. Πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών να γίνει η ένταξη. Απλώς προέκυψε και ίσως δεν φταίμε εμείς αυτό. Όσον αφορά μια επικαιροποίηση της μελέτης της σήμανσης και ασφάλειας της συγκεκριμένης μελέτης όλης για τη σύραγγα της κλεισούρας. Και αυτό θα το δούμε αύριο. Επαναλαμβάνω, παρουσία του προϊσταμένου της διαχειριστικής αρχής και του προϊσταμένου του τμήματος που θα κάνει την ένταξη του έργου. Από τη στιγμή που θα ενταχθεί το έργο, κυρία Κοσμίδου, mm-hmm. θα πρέπει να γίνουν τα τεύχη δημοπράτησης και να πάρουμε η ημερομηνία διαγωνισμού. Φαίνεται ότι πήγαμε ένα μήνα πίσω, γιατί πίστευα εγώ ότι μέσα στον Ιούλιο θα είχαμε την ημερομηνία διαγωνισμού. Τα μεγάλα έργα το έχουν αυτό. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, τον Απρίλιο η ψήφιση ενός νόμου που έδωσε τη δυνατότητα να μην χρειάζεται πλέον να γίνει το ειδικό δικαστήριο για τον καθορισμό της τιμής της απαλωτριούμενης έκτασης, μας έδωσε ένα περιθώριο και κερδίσαμε γύρω στους 6 μήνες. Ξέχασα να πω ότι προχθές κατέθεσε ο κύριος Μοσκάκης την αίτηση αυτή που υπολοιπόταν και αυτό σαν διαδικασία στο ειδικό δικαστήριο, το οποίο καθορίστηκε σε μια ημερομηνία, αν θυμάμαι καλά, αρχές Οκτωβρίου. Οπότε πήραμε και την ημερομηνία που ήταν και αυτό προαπαιτούμενο για την ένταξη. Υπολείπεται αυτή η επικαιροποίηση της μελέτης, η οποία θα γίνει μια ανάθεση μικρή στον αρχικό μελετητή, μπορεί να ενταχθεί και πιστεύω ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε την ημερομηνία του διαγωνισμού. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, δεν θέλω να ξαναναφερθώ. Παίρνει σάρκα και οστά, με πολλή προσπάθεια από όλους μας και κυρίως από τις υπηρεσίες της ΠΕΠ Καστοριάς που καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, παρόλο που, επαναλαμβάνω, είναι κατά πολύ λιγότερη η μηχανική μας σε σχέση με πριν 10-12 χρόνια. Το 2008 ως αντινομάρχης υπήρχαν 23 μηχανικοί και αυτή τη στιγμή, κυρία Κοσμίδου, η μηχανική μας είναι 8 και είναι κατά 15 χρόνια, κατά 13 χρόνια μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν 13 χρόνια. Το 1 τρίτο σε εργατικό δυναμικό, κύριε Σαββόπουλο, αυτό πραγματικά... Και πραγματικά επιτελούν έτσι πολύ πλούσιο έργο και επαναλαμβάνω το συνολικό, ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων με περιφερειακή αρχή τον κύριο Κασαπίδη, και λέω ξανά εδώ ότι η δημόσια διοίκηση έχει συνέχεια. Αν βάλουμε τα δίκτυα του φυσικού αερίου, γιατί τα δίκτυα του φυσικού αερίου βγήκαν στον αέρα με περιφερειακή αρχή τον κύριο Κασαπίδη. Και αυτό που έχει αποτέλεσμα δεν είναι ο σχεδιασμός. Γιατί το να λέμε ότι είμαστε 5 χρόνια περιφερειακή αρχή και σχεδιάζαμε, δηλαδή και βγαίνει ένα έργο τώρα, ας πούμε, μετά από 2 χρόνια και αρχίζουμε και τέλος πάντων προσπαθούμε να μειώσουμε αυτό που πετυχαίνει οποιαδήποτε περιφερειακή αρχή. Mm-hmm. Συγκεκριμένα και τη δική μας, από αρχές με το που αναλάβανε από 1 Σεπτεμβρίου του 2019, είμαστε στον 23ο μήνα, σύραγγα κλεισούρας 74 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια έχουν να κάνουν με τα δίχτυα φυσικού αερίου, 85. Άλλα 45 εκατομμύρια, είτε από μέσω προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, είτε από τις επαναλαμβανόμενες δράσεις που είναι πάγιες, είτε από το ΕΣΠΑ, έχουν δρομολογηθεί και είναι σε διαδικασία είτε κατασκευής, είτε εξέλιξης, είτε διαγωνιστικής διαδικασίας. Και θα φανεί αυτό πολύ σύντομα, κάτι το οποίο είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά. Πολλά χρόνια όμως μας ταλανίζει και το φράγμα του Νεστορίου, κύριε Σαββόπουλε. Για το συγκεκριμένο έργο έχουμε κάποια εξέλιξη. Πραγματικά ελπίζω να έρθει κάποια στιγμή που να σταματήσω να σας ρωτάω για αυτό το έργο και να πούμε επιτέλους υλοποιείται, επιτέλους δόθηκε η λύση, επιτέλους ξεκινάει το έργο. Θα ξαναπώ ότι όταν ήμουν αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ως αντιπολίτευση είσαι υποχρεωμένος να κάνεις καλοπροαίρετη κριτική και να αναδεικνύεις προς τη θετική κατεύθυνση τις αδυναμίες και τις ελλείψεις που έχει η διοίκηση, η οποία ασκεί, ξέρω εγώ, αυτούς που ασκούν τη διοίκηση, τους έχοντες στην εξουσία. Δυστυχώς, αυτό που ασκούσαμε εμείς ως αντιπολίτευση για 2,5 χρόνια με το φράγμα του Νεστορίου, ήδη κλείσαμε 2 χρόνια. Και δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Τώρα, το ότι ακούγεται ότι θα πάμε στον τρίτο και ότι θα το πάρει η συγκεκριμένη εταιρεία κτλ., αυτή τη στιγμή ξέρω ότι υπάρχει μια κινητικότητα.
Ξέρω ότι υπάρχει ένα δικονομικό θέμα από πέρσι τον Μάιο που βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Καθυστερούμε χαρακτηριστικά. Χάθηκε και το 2021. Δεν είναι ώρες για να πανηγυρίζουμε. Περιμένουμε αυτό που φημολογείται τέλος πάντων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και θέλουμε και γραπτός. Δηλαδή με τις διαδικασίες των εγγράφων κινείται η δημόσια διοίκηση και δεν κινείται μέσω τηλεφωνημάτων ή μέσω καφενείου διαρρέοντας μία πληροφορία ή οτιδήποτε άλλο. Υποσχέθηκε ο νέος υπουργός, όπως είχε υποσχεθεί και ο κύριος Σκρέκας στην πρώτη θητεία του όταν είχε αναλάβει, τουλάχιστον από πλευράς του κυρίου Οικονόμου, είχε υποσχεθεί στην πρώτη διάσκεψη που είχε γίνει από τον Κασαπίδη, παρουσία όλων των θεσμικών παραγόντων της πίεσης της Αθωριάς, ότι τέλη Απριλίου θα δοθεί ας πούμε, αυτή η δυνατότητα, τέλος πάντων, να εξαντληθεί ο χρόνος. Μετά πήγε τέλη Μαΐου. Τώρα είμαστε τέλη Ιουνίου και σήμερα είμαστε 7 Ιουλίου. Ελπίζω να μην υπάρξει άλλη χρονική καθυστέρηση. Το Υπουργείο πρέπει να πάρει την πολιτική του απόφαση. Είναι καθαρά θέμα του Υπουργείου. Είτε θα δεχτεί την αίτηση λύση της σύμβασης, είτε δεν θα τη δεχτεί. Αν δεν τη δεχτεί, σημαίνει ότι παραμένει η απόφαση του δικαστηρίου, δηλαδή αυτό που ζητήθηκε από τους αναδόχους, διαλύεται η σύμβαση. Γίνεται η εκαθάριση. Είναι λίγο χρονοβόρο αυτό ως διαδικασία. Και επιλέγεται αυτό που λέμε στον δεύτερο, ο οποίος δεν υπάρχει πλέον, και πάει στον τρίτο. Μακάρι να γίνει αυτό σύντομα, για να δούμε μέσα στο 2021 το πλέον αναπτυξιακό έργο που είναι σταματημένο 4,5 χρόνια, 2,5 χρόνια με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και 2 χρόνια με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή έχουμε ευθύνη, γιατί πιθανόν ας πούμε, να μην ασκήσαμε την πίεση την οποία θα έπρεπε να ασκήσουμε. Δεν υπάρχουν λόγια έτσι. Όλοι έχουμε ευθύνη. Περιμένουμε από το Υπουργείο να λάβει τις αποφάσεις του και μακάρι να είναι η απόφαση έτσι που να δώσει λύση. Σε ένα πρόβλημα το οποίο από το 2011 που ξεκίνησε το έργο, έχει 10 χρόνια που ξεκίνησε ο εργολάβος, από το 2014 ξεκινήσαν τα μεγάλα προβλήματα, 4,5 χρόνια πλήρως σταματημένο. Ναι. Και θα ξαναπώ εδώ πέρα ότι σε μια συνάντηση τυχαία με έναν Καστοριανό που δεν έχει σχέση με τα αγροτικά, επιφανής Καστοριανός στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει σχέση με τα αγροτικά, το πρώτο πράγμα που μου είπε, λέει Δημήτρη, δέστε τι θα κάνετε με το φράγμα των ιστορίων. Ναι. Είναι το έργο το οποίο θα ξεμπλοκάρει πολλές διαδικασίες και θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας της περιοχής μας. Πράγμα ιστορίου θα πρέπει να ξυπνάμε και να λέμε την πρώτη λέξη όλοι μαζί ενωμένοι, να λυθεί επιτέλους και μακάρι η φιλολογία, τέλος πάντων αυτό που ακούγεται τις τελευταίες μέρες, ότι θα λυθεί να το δούμε και γραπτός, για να δούμε επιτέλους μια άσπρη μέρα για αυτό το έργο, το οποίο επαναλαμβάνω δυστυχώς είναι σταματημένο 4,5 χρόνια. Μα γι' αυτό το αναφέρουμε συνεχώς, κύριε Σταυρόπουλε, διότι είναι σημαντικό έργο. Ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά στο να αποφασίσει το Υπουργείο. Δεν το έχουμε δει ακόμα, επαναλαμβάνω, γραπτός. Εγώ, αν δεν το δω γραπτός. Αυτό ακριβώς, κύριε Σταυρόπουλε. Δεν είμαι δύσπιστος, αλλά θέλω, επειδή ξέρουμε ότι η διοίκηση μπορεί τελευταία στιγμή κάτι να αλλάξει, πρέπει το Υπουργείο να αποφασίσει. Από πέρσι τον Μάιο πέρασαν 14 μήνες. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ναι, πρέπει κάτι να γίνει. Επαναλαμβάνω, επειδή και στην πρώτη θητεία είχαμε κάποια προβλήματα το 2013 και το 2014, θα πρέπει και το παρελθόν ας πούμε, να μας διδάξει κάποια πράγματα και επιτέλους ας πούμε, να ξέρουμε το πώς θα χειριστούμε κάποιες καταστάσεις. Μάλιστα. Δόθηκε η μεγάλη πίστοση χρόνου στους αναδόχους, τόσο από την Περιφερειακή Αρχή του Δακή, όσο και από την Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Καρυπίδη. Δηλαδή, εξαντλήθηκαν τα χρονικά περιθώρια και αυτό δυστυχώς φάνηκε στο τέλος, γιατί δεν μπορείς να το ξέρεις. Το τελέσαι να δώσω μια ευκαιρία να προχωρήσει το έργο. Φάνηκε ότι ήταν λάθος και από πλευράς της προηγούμενης περιφερειακής αρχής και από πλευράς της προηγούμενης περιφερειακής αρχής. Ας ελπίσουμε τα λάθη να σταματήσουν και να έχουμε σύντομα την απόφαση του Υπουργείου, το οποίο θα λέει τι θα πρέπει να γίνει. Αυτό το έγγραφο το περιμένουμε όλοι, κύριε Σαββόπουλε, πραγματικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την ενημέρωση. Να είστε καλά, κυρία Κοσμίδου, και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που μας δίνετε να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη η τρίτη νεμοριωτική συνάντηση του προγράμματος Life Athias. Την εκδήλωση που έγινε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life Athias παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για τα θηλαστικά. Είναι μια εκδήλωση σήμερα, η τρίτη ενημερωτική εκδήλωση του Life Athias. Πρόκειται για μια εκδήλωση
που έχει σκοπό να ενημερώσει τον κόσμο για τις ενέργειες που κάνει η Ελληνική Ομοσπονδία Βούνας μαζί με τους εταίρους της, όσο αφορά τα μήνυμα τα οποία έχουν απελευθερωθεί στη φύση. Έχουν σκοπό να ενημερώσουν τους συναδέλφους και όχι μόνο βέβαια, το τι ακριβώς κάνουμε, το ποιες ενέργειες έχουν γίνει. Και νομίζω ότι πρόκειται για μια άκουσα ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ευχαριστώ όλους που ήρθαν και μας στήριξαν. Ήταν να πούμε και την Ελληνική Ομοσπονδία στηρίζει ό,τι κορεπεί στο δρόμο μας. Η σημερινή εκδήλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποσκοπεί στο να επανασυνδέσει αυτούς που δικαιούνται το πρόγραμμα, αυτούς που θα ωφελήσει, δηλαδή την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματίες, με τις δράσεις του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες δράσεις και ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ το κλάδο της γουνοποιίας στο να απαντήσει σε πολλά, ας πούμε, από τα ζητήματα που έχουν τεθεί. Ένα κύριο ζήτημα και το οποίο είναι επικεφαλή στο τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο αφορά το πώς θα γίνει η διαχείριση του ζωικού αυτού κεφαλαίου, αλλά ταυτόχρονα και το πώς ουσιαστικά θα μπορέσουμε με όρους περιβαλλοντικούς κλπ. Να υπάρξει διαχείριση της απειλής αυτής από τα εισβλητικά είδη. Αυτό το οποίο έγινε κατορθωτό μέσα στις συνθήκες που υπήρχαν, να θυμίσω ότι υπήρχε απαγόρευση μετακινήσεων, απαγόρευση δραστηριοτήτων κλπ. Ήταν να δημιουργηθεί όλος εκείνος ο μηχανισμός καταγραφής και ταυτόχρονα αναφοράς οποιοδήποτε συμβάντο. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Έγινε ένα δεύτερο βήμα, το οποίο έχει να κάνει με τον εντοπισμό, το που έχει υπάρξει εξάπλωση, γιατί αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζουμε. Κάποιοι θέλουν να μειώσουν την απειλή του είδους για προφανείς λόγους με κύριο στόχο να επιτεθούν τον κλάδο, ή κάποιοι άλλοι θέλουν να υπερμεγεθύνουν την απειλή προκειμένου να καταφερθούν εναντίον του κλάδου. Νομίζω ότι αυτό το οποίο επιτυχάνει, αποσκοπεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι να επισημάνει την αναγκαιότητα πρώτον της διαχείρισης αυτού του ζητήματος. Και σε αυτό το ζήτημα κεντρικός είναι ο ρόλος του κλάδου. Το θέμα της συζήτησης είναι το πρωτόκολλο της επέμβασης, δηλαδή να δώσουμε στους ενδεχόμενους φορείς όλες τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν σε ένα ενδεχόμενο διαφυγή ατόμων μήκ από τα εκτροφή. Το πρωτόκολλο ξεκινάει με την ανείχνευση διαφυγή ατόμων μήκ στο περιβάλλον. Ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές που είναι το δασαρχείο. Το δασαρχείο ενεργοποιεί το πρωτόκολλο και έχουμε 4 ομάδες από 30 άτομα κάθε ομάδα που θα πρέπει να κάνουν κάποιες ενέργειες για την επανασύλληψη των ατόμων μη. Η εισήγησή μου είναι για τη συμβολή των εκτροφείων γνωφόρων ζώων στο πρόγραμμα της ενεργητικής επιτήρησης για τα εισβολικά είδη, τα ΜΙΚ, τα οποία είχαν απελευθερωθεί πριν από κάποια χρόνια σε πολλές χιλιάδες από κάποιες ακτιβιστικές ομάδες και έχει φανεί ότι δημιουργούν κάποια προβλήματα. Θα παρουσιάσουμε την κατάσταση που υπήρξε με τέτοια αντίστοιχα προγράμματα στην Ευρώπη σε χώρες που υπήρχαν εκτροφεία ζώων και σε χώρες που δεν υπήρχαν και έγιναν διάφορες μελέτες στην καταγραφή των ζώων, των άγριων ζώων που υπήρχαν τον ΜΙΚ. Θα δούμε πώς μπορούν οι εκτροφείς στην Ελλάδα και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης και Βοιωτίας που υπάρχουν εκτροφεία ΜΙΚ. Πώς μπορούν να συμβάλλουν στο να βοηθήσουν το Life Atias να λειτουργήσει και να έχουμε μια αποτελεσματική, να έχουμε αποτελέσματα από αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Στη σημερινή εκδήλωση θα κάνω μια αναφορά στις δράσεις του προγράμματος όπως είναι αυτές σχεδιασμένες να εξελιχθούν στο καλοκαίρι και το Σεπτέμβρη και οι οποίες αφορούν στους εκτροφείς γονοφόρων ζώων, από τους οποίους θέλουμε πραγματικά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, έτσι ώστε τα αποτελέσματα που θα δώσουμε να είναι και αυτά, δηλαδή να τα δούμε στην περιοχή μας και να μας φέρουν πιο κοντά στις δράσεις του πεδίου με επιτυχία. Οπότε θα ζητήσουμε από την κοινότητα των εκτροφέων να συμμετάσχει και σε κάποιες φόρμες μέσα από τις οποίες δηλώνουμε παρουσία ΜΙΚ στο ελεύθερο πεδίο και ταυτόχρονα θα θέλουμε να τους ενημερώσουμε για το πρόγραμμα το επιμορφωτικό που θα γίνει το Σεπτέμβρη που θα μάθουν να θα εκπαιδευτούν επάνω στο πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικών απελευθέρωσης έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί ένα τυχές γεγονός σαν αυτό το οποίο έχει να ζήσει κάποια χρόνια.
Πραγματοποιήθηκε χθες η ανέλκυση του τουριστικού πλοιαρίου Ολυμπία με σκοπό την απελευθέρωσή του από εμπειρογνώμονα και στη συνέχεια την έκδοση πιστοποίησης. Στις ενέργειες που θα ακολουθήσουν, αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καστοριάς, Αθανάσιος Ρήμος, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για τις αθλητικές διοργανώσεις που θα φιλοξενήσει η Καστοριά τις επόμενες ημέρες. Περιηγήσεις στη Λίμνη με το τουριστικό πλοιάριο Ολυμπία σκοπεύει να ξεκινήσει ο Δήμος Καστοριάς αφού αυτοπροταλάβει τη σχετική άδεια. Χθες έγινε η ανέλκυση του πλοιάριου και στη συνέχεια το επιθεώρησε εμπειρογνώμονας, ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει την ανέλκυση του πλοίου Ολυμπία μετά το 5ο μήνα του 2015, καθώς δεν είχε ποτέ βγάλει άδεια πιστοποίησης, προκειμένου να είναι εμπλό. Μετά με τις προσπάθειες που έκανε ο κύριος Αλβαρίνας και ο προφάτηχος του κύριος Πέλκας, ήρθε η στιγμή να γίνει η ανέλκυση και προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση. Περιμένουμε αυτή την ώρα να έρθει ο ηνιολόγος της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπω έρχεται, ο οποίος θα κάνει την πιστοποίηση αυτή και τον έλεγχο που χρειάζεται προκειμένου να γίνει λειτουργικό το καράβι Ολυμπία. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός στόχος. Είχαμε διάφορα προβλήματα και από άτομα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι με διάφορα μέσα προσπάθησαν να σταματήσουν την όλη διαδικασία. Αλλά ευτυχώς μόνοι μας μπορούμε και τα καταφέρουμε. Αφού τελειώσει η ανέλκυση του και η επιθεώρησή του, το χαρτί αυτό που μας ενδιέφερε ήταν καθαρά η πιστοποίηση. Με το χαρτί της πιστοποίησης θα είναι λειτουργικό. Θέλουν να γίνουν κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι μικρό πράγματα, όπως θα θέλουν να βάλουν κάποια τέντα για τον ήλιο, κάποιες πυροδοστήρες για το που μας έχουν κάποιες παρατηρήσεις που υπάρχουν. Αυτά είναι μικροπράγματα σε σχέση με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Το οποίο ήταν η γκάγκρενα τόσα χρόνια, καθώς δεν υπήρχαν ούτε τα χρήματα για να γίνει αυτή η ανέλυση. Εξάλλου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας και αγώνες beach volley θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες στην Καστοριά. Στιγμή το μόνο που μένει την επόμενη εβδομάδα είναι να ξεκινήσουν οι Πανελλήνιοι αγώνες κοπηλασίας που μας ενδιαφέρουν. Οι οποίοι είναι 14 και 18, είναι 5 μέρες και συνέχεια πάλι τον ίδιο μήνα έχουμε τον beach volley. Βήμα-βήμα προχωράμε, βλέπουμε τι γίνεται. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς η Λίμνη ήθελε καθάρισμα και αυτό έγινε με τη βοήθεια του σκάφους, το οποίο επισκευάστηκε και εκείνο μετά από πόσα χρόνια. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, γίνεται καθαρισμός της Λίμνης περιμετρικά από βάρκες του Δήμου και τη βοήθεια των εθελοντών. Τώρα με δίνεται και την ευκαιρία να πω ένα ευχαριστώ στους εργαζόμενους της Μαγερνός, του ΔΙΝΑΚ και τους δεκάδες εθελοντές που βοηθάνε για να γίνει η περισυλλογή των χόρτων, προκειμένου να είμαστε καθαροί και όπως πρέπει, έτσι ώστε μετά την επιτυχία που ελπίζουμε να έχουν οι αγώνες, να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε και του χρόνου τους αντίστοιχους αγώνες από τα Γιάννενα. Τρία άτομα συνελήφθησαν χθες στην Πτολεμαΐδα για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνιακού κώδικα. Συνολικά κατασχέθηκαν 4.409 πακέτα αφορολόγητων τσιγάρων και 54 κιλά και 900 γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού. Συνελήφθησαν χθες το πρωί στην Πτολεμαΐδα από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης κάτω Κλινών 3 Μεδαπή. Ένας 69χρονος, μία 34χρονη και μία 64χρονη για παράβαση νομοθεσίας περί τελωνιακού κώδικα. Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε στην Πτολεμαΐδα η 34χρονη να παραδίδει στον 69χρονο 120 πακέτα τσιγάρων και 15 συσκευασίες καπνού συνολικού βάρους 750 γραμμαρίων, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης έναντι του χρηματικού ποσού των 180 ευρώ. Συνεχιζόμενης της έρευνας προέκυψε ότι η 34χρονη προμηθεύτηκε τα καπνικά ήδη από την 64χρονη. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία της 64χρονης στην Πτολεμαΐδα, κατά την οποία βρέθηκαν συνολικά 4.289 πακέτα τσιγάρων και 1.083 συσκευασίες καπνού συνολικού βάρους 54 κιλών και 150 γραμμαρίων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί, καθώς και το χρηματικό ποσό των 110,60 ευρώ. Τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα θα αποσταλούν στο τελωνείο Πτολεμαΐδας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης.
Η δεύτερη γιορτή μελιού θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά το Σάββατο 10 Ιουλίου από το Σύλλογο Μελισσοκόμων Καστοριάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Γιώργος Καραταγλίδης. Καλησπέρα, κύριε Καραταγλίδη. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Κύριε Καραταγλίδη, είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη γιορτή του μελιού στην Καστοριά με απόλυτη επιτυχία. Οπότε ήταν λογικό επόμενο στα σχέδιά σας να είναι η διοργάνωση της δεύτερης. Δυστυχώς, ο κορονοϊός όλο αυτό το διάστημα δεν επέτρεψε την υλοποίησή της. Και να που φτάσαμε στο σήμερα και μπορούμε να μιλάμε για τη δεύτερη γιορτή μελιού στην Καστοριά. Είναι όπως ακριβώς τα λέτε. Θα ήθελα να πω και τι άκουσα πέρα από την γιορτή που θα αναφερθώ σε λίγο. Άκουσα πριν τον κύριο Σαββόπουλο με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι τα τέσσερα, για το φράγμα ιστορίου θα αναφερθώ. Δεν είναι τα τέσσερα χρόνια τα οποία χάσαμε μόνο. Χάνονται και άτομα τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό. Εκεί έγκυται και οι προσπάθειες που κάνει και ο σύλλογός μας από το καινούριο μετερίζει που προσπαθώ και εγώ μαζί με όλα τα μέλη, στο ενδιαφέρον που πρέπει να δείξουν τουλάχιστον οι νέοι, γιατί ένας σημαντικός κλάδος, όπως τα αγροτικά, και το φράγμα θα δώσει μεγάλη δηλαδή θα βγει ο τόπος από το αδιέξοδο το οποίο έχει περιέλθει λόγω της γούνας, που περιέλθει η γούνα σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα. Εν πάση περιπτώσει θέλει λίγο χρόνο, θέλει και υπομονή από όλους. Τώρα όσον αφορά για να πούμε τα ευχάριστα, ναι, όντως είναι η δεύτερη γιορτή μελίου η οποία οργανώνει ο σύλλογός μας. Καλούμε όλους τους πολίτες και μέσα από την εκπομπή τη δικιά σας και το δελτίο ειδήσεών σας, καθώς και έχει γίνει και ενημέρωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που μας βοηθάτε πάντα σε αυτό το έργο, το οποίο δεν είναι μόνο δικό μας, είναι και δικό σας. Δεν περισσεύει κανένα στο να μπορούμε να βοηθούμε τέτοιες προσπάθειες που γίνονται, ούτως ώστε οι Καστοριανοί πρώτα απ' όλα να στηρίξουν την προσπάθεια των συναδέλφων των μελισσοκόμων να γίνει η αναγνωρισιμότητα της ποιότητας του μελιού που έχει το Καστοριανό. Σε αυτό το τομέα κινούμαστε από την ώρα που έχουμε εκλεγεί και μάλιστα είναι και πρωτοσύστατος ο σύλλογος, δεν υπάρχει άλλος, είναι και νέος, νεοσύστατος συγγνώμη, και προσπαθούμε πάντα παράλληλα για τη γεωγραφική ένδειξη που η οποία έχουν εγκριθεί κάποια χρήματα μέσα στις περιφέρειες που η περιφέρεια και με ενέργεια του κ. Σαββόπουλου και του κ. Κασαπίδη που αμέσως ανταποκρίθησαν γίνονται αυτή τη στιγμή μελέτες που θα κρατήσουν 2 χρόνια και να δώσει ο Θεός η μελισσούλα να φέρει εκείνο το χαρακτηριστικό που θα δώσει την ιδιαιτερότητα στο μέλι, ώστε η παραγωγή της Καστοριάς και όσοι θέλουν να ασχοληθούν και στο μέλλον, όχι μόνο αυτοί που υπάρχουν, να πάρει υπεραξία το προϊόν τους, να μην το πουλάνε δηλαδή για τζάπα. Ναι. Όπως κάνουν οι έμποροι, γιατί τελικά στην Ελλάδα οι έμποροι είναι αυτοί οι οποίοι επιβιώνουν. Τώρα, στην γιορτή του μελιού καλούμε όλους τους Καστοριανούς, είναι φυσικά ελεύθερη είσοδος για όλους. Θα έχουμε και κάποια happening, αυτά τα οποία δεν θα έπρεπε να στα πω επιπλήξεις, να τα δει ο κόσμος που θα περάσει. Δεν θέλετε να μας δώσετε ένα στοιχείο, δηλαδή, κύριε Καραταγλίδη, από τα happening? Τώρα λίγο εκπλήξεις είναι, χαρούμενα είναι, και παιδάκια θα περάσουν αυτά, δωρεάν θα είναι κάποια κατάσταση. Αυτό δεν γίνεται για να πουλήσουν οι συνάδελφοι αυτά, όσο να διαφημίσουν τα προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά τα ελληνικά, τα μέλια και ιδιαίτερα και της Καστοριάς, που υπαστηρίζουμε τον τόπο μας όχι μόνο με τα λόγια, να δοκιμάσουν. Πραγματικά έχουμε από τα καλύτερα μέλια. Από τα καλύτερα μέλια στην Ελλάδα, να μην σας πω στον κόσμο, και αυτό αποδείχθηκε και από συναδέλφους που πηγαίνουν σε διεθνείς εκθέσεις και παίρνουν βραβεία. Έτσι. Ακριβώς. Είναι καστοριανά τα μέλια αυτά που πηγαίνουν. Και πηγαίνουν και διαγωνίζονται ανάμεσα σε 2.000 μέλια και 3.000 μέλια. Δεν είναι απλά τα πράγματα στο εξωτερικό και πηγαίνουν non-name σε βάζα και θα εξετάζουν και λένε αυτό το μέλι τι είναι. Είναι από τα καλύτερα. Και βραβεύτηκε και ένας συνάδελφός μας στο εξωτερικό, ο οποίος παγκοσμίως και δεύτερος συνάδελφος, και μακάρι να παρακολουθήσουν και άλλοι, που σημαίνει πλέον ότι υπάρχει εδώ το μέλι μας, είναι από τα καλύτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με βούλα που λέμε. Άρα, γιατί να μην τρώνε οι Καστοριανοί πρώτα να στηρίξουν τα προϊόντα τα τοπικά μέλη. Είναι... Παράλληλα, επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση. Η γιορτή αυτή θα δοθεί, θα τελειώσει, θα κάνουμε την Τρίτη, καθιερώνεται σιγά σιγά αυτό σαν happening. Λίγο οι ημερομηνίες είναι, θα τις αλλάξουμε και εμείς νεοσύστατος σύλλογος είμαστε. Ομόφωνη την απόφαση για τώρα, αλλά επειδή τώρα και η παραγωγή είναι ήδη σε διαδικασία μαζέματος του μελιού ή τρέχουν παντού, μπορεί να μην υπάρχει προϊόν για προσπόληση, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν προϊόντα, γιατί ξεδήλωσαν ενδιαφέρον οι συνάδελφοι να συμμετέχουν για να το δουν ο κόσμος, τα μέλια που έχουν και τα προϊόντα του μελιού, που είναι πρόπολη, γύρι, τα πάντα. Ναι, κύριε Καραταγλίδη, θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
Ναι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και τη δεύτερη γιορτή Μελιού. Στην πρώτη γιορτή, η συμμετοχή των συναδέλφων σας μελισσοκόμων ήταν άκρος ικανοποιητική. Μετά την επιτυχία της πρώτης γιορτής, οι συμμετοχές αυξήθηκαν για τη δεύτερη. Ναι, ναι, έχουν αυξηθεί στο περίπου στο 70%. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και δηλώνει την επιτυχία, όπως είπα προηγουμένως, της πρώτης γιορτής. Θα κάνουμε και όλη τη χρονιά τώρα. Μας πήγε πίσω πάρα πολύ ο κορονοϊός από άποψη δραστηριότητας του Συλλόγου και θα προσπαθήσουμε και στο Άργος να συμμετέχουμε, στο πανηγύρι, αν γίνει και να μας πιάσει οι εξελίξεις αρνητικές, θα είναι για όλη την Ελλάδα. Οπότε δεν θέλω να το σκέφτομαι. Εμείς θα κάνουμε τις προσπάθειες. Και ας βοηθήσει ο Θεός να μην έχουμε τα αυτά και πάλι μας κάνουν lockdown και τα λοιπά. Μάλιστα. Αυτά. Τώρα να περάσουμε το μέλλον το αυτονόητο το οποίο θα έχουν οι εκθέτες στα περίπτερά τους. Τι άλλα προϊόντα θα έχουμε? Κοιτάξτε, ο κάθε συνάδελφος θα έχει την ευκαιρία να φέρει οτιδήποτε θέλει. Έτσι. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα φέρει ο καθένας. Θα είναι τραπεζάκια στη μέρα, ο καθένας θα είναι με το όνομά του εκεί πέρα. Θα έχει την καρτούλα του, θα έχει το μελάκι του. Θα περνάει ο κόσμος, θα κοιτάει, να γνωρίσει τα άτομα τα οποία δουλεύουν πάνω σε αυτά τα προϊόντα. Υπάρχουν προσπάθειες από πάνω από την περσινή χρονιά που είχαμε κάνει την πρώτη γύρω του, που είχε τα πάντα. Είχε μέχρι και κραγιόν, πώς τα λέτε, lip steak από κερί. Καλλιτικά για γυναίκες. Γυναικών, ναι. Δηλαδή κάνουν προσπάθειες, δηλαδή πέρα από τα δηλωμένα, είμαι πρόπολη, κρέμες προσώπου, είχε μια κυρία πέρσι, συνάδελφος. Δηλαδή, δεν ξέρουμε φέτος αν θα παρουσιάσουν κάτι καινούριο καινοτόμο. Αυτό είναι στην ευχαίρεια του κάθε συναδέλφου. Είναι απίστευτος πάντως ο όγκος των προϊόντων. Είναι ενδιαφέρον για κάποιους οι οποίοι δεν γνωρίζουν και όλες τις προεκτάσεις που έχει. Δεν είναι μόνο το μέλλον και τα παράγοντα, γιατί η μέλισσα μόνο ευλογία είναι. Ευλογία καθαρά. Χωρίς τη μέλισσα δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Άμα πεθάνει η μέλισσα, αυτό είναι δεδομένο, πεθαίνει η γη. Αυτό πρέπει να τη φροντίσουμε και οι αγρότες. Θα πρέπει να φροντίζουν τους ψεκασμούς. Βράτουμε πάλι την ευκαιρία, πάντα θα το λέω σε οποιαδήποτε συνέντευξη αυτό, είτε είναι χαρούμενο οτιδήποτε, στους ψεκασμούς βράδυ, παιδιά. Βράδυ πολύ νωρίς που η μέλισσα κοιμάται. Βράδυ έκκληση κάνω. Γίνεται και μια προσπάθεια με τον Μάνο, ο οποίος είναι υπεύθυνος στα αγροτικά πάνω στο κομμάτι, να ενημερώσουμε τους αγρότες. Το αγκάλιασε ο Μάνος αυτό, που είναι στον τομέα αυτό ο πρόεδρος και στον αγροτικό αυτό, και οπότε θα κινηθούμε και σε αυτό. Συν τα σεμινάρια που θα κάνουμε, θα ξεκινήσουμε κάποια σεμινάρια εν καιρό. Δεν θα μας σταματήσει ο κορονοϊός, θα γίνει διαδικτυακά, διαζώσεις, θα βρούμε την άκρη. Μάλιστα, πρέπει λίγο να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Κλείνοντας, κύριε Καραταγλίδη, θα ήθελα λίγο να μου πείτε ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη δεύτερη γιορτή Μελιού. Να επαναλάβω ότι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιουλίου απέναντι από το πάρκινγκ της Αντιπεριφέρειας. Ναι, το Σαββάτο, σας άκουσα διακεκομένα, αλλά νομίζω κατάλαβα τι με ρωτήσατε. Το Σαββάτο, λοιπόν, αυτό, από τις 5.30-6 ώρα το απόγευμα, στον χώρο απέναντι από την Περιφερειακή Ένωση πρώην Νομαρχία, εκεί που είναι οι δημοτικές τουαλέτες, που είναι τα πλατάνια αυτά για να έχει και δροσιά, εκεί θα στηθούν πάλι όπως και πέρσι τραπέζια και αυτά, γιατί έχει και δροσιά, συν και θα έχουμε κάποιες καλέπες αυτά για επισήμους, όποιος θα έρθει για την εκδήλωση. Θα είναι ανοιχτός ο χώρος, δεν υπάρχει δέσμευση ούτε εισιτήριο ούτε τίποτα, δεν το συζητάμε αυτό, είναι δωρεάν όλο αυτό και είναι ένα γάπελι και γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο που είναι και πέρασμα για τον κόσμο και καλούμε όλο τον κόσμο να περάσει και να γευτεί και να δει. Μάλιστα. Και να περάσει έστω ένα 2 ώρο καλά μέχρι τις 10 η εκδήλωση. Μάλιστα, κύριε Καραταγλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ναι. Ναι, κύριε, έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα. Κύριε Καραταγλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά το Σάββατο. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πάλι πάντα που αναδεικνύετε τα θέματα που πιστεύω πρέπει να ενδιαφέρουν τον κόσμο και καλούμε πάλι όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν, θα έχουν τη βοήθεια και την αμέριστη του Συλλόγου στα πρώτα βήματά τους. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘΕ Κοζάνης Νικόλος Κέφαλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Βασίλειος Μαριανθόπουλος και η ηθοποιή της παράστασης του έργου Ειδικές Περιστάσεις, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, μίλησαν για την παράσταση που κάνει πρεμιέρα αύριο 5η 8 Ιουλίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης. Εγώ είμαι πολλά χρόνια εδώ, λέω πολλές καλημέρες, τόσες καλημέρες πια που παντρεύτηκα και Κοζανίτη για να το κρατάμε έτσι. Είναι μια παράσταση πραγματικά τη χαίρομαι. Κάθε φορά που συνεργάζομαι με τον ΔΠΘΕ έχω
μια πολύ καλή εμπειρία. Δύο στις τρεις είναι με τον Βασίλη. Και έτσι όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να συνεργαστούμε, του είπα κατευθείαν ναι, γιατί είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι της δουλειάς. Για τον εργαζόμενο, γιατί καλός ή κακός, είμαστε εργαζόμενοι, έχει μεγάλη σημασία η διαδρομή. Και η διαδρομή είναι πολύ σημαντικό να είναι σε έναν άνθρωπο που αισθάνεσαι ασφαλή στα χέρια του, έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι θα υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια, την τιμή σου, την ομορφιά σου, ό,τι έχει τέλος πάντων, να ξέρεις ότι είναι εκεί ο θεματοφύλακάς σου. Είναι ένα εξαιρετικό έργο που έχω ξανακάνει, ένα έργο του Bernard Slade. Είναι πραγματικά μάστορας, είναι συγκλονιστικός. Οι συνεργάτες είναι πραγματικά τύχη να δουλεύεις μαζί τους. Από το ίδιο το κείμενο, το εν αρχή, τη μετάφρασή του, τη σκηνοθεσία του, τη χορογραφία του, τον βοηθό. Η τρελή είναι βοηθός μας, να το πούμε και το λίγο. Ναι, ο σκηνογράφος μας, με τον οποίο έχουμε επίσης μεγάλο παρελθόν. Η μεταφράστριά μας, όλοι τα φώτα μας. Επίσης και με τον Αργύριο έχουμε συνεργαστεί. Είναι χαρά για μένα. Περιμένω να έρθετε, θέλουμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αγκαλιαστούμε λόγω των μέτρων, αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας αποδείξουμε ότι προς στη σκηνή εμείς και πίσω από τη σκηνή τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνατοτήτων με ή χωρίς κάψωνα. Αυτό που θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου, ότι το συγκεκριμένο έργο το διάβασα πέρυσι τέτοια περίοδο στο τρένο που ανέβαινα να αναλάβω τη διεύθυνση του ΔΠΘ. Και το θεωρώ και λίγο σημαδιακό, γιατί κλείνει ένας χρόνος από εκείνη την πρώτη ανάγνωση που έκανα. Είναι ένα έργο που γράφτηκε με αγάπη και θα το δείτε, και αντιμετωπίστηκε και με αγάπη από την παράσταση. Η τελευταία κίνηση αγάπης μάλιστα που κάνει και το ΔΠΘ είναι αυτό το ωραίο κουτί που βλέπετε, το σπιτάκι που το έχουν φτιάξει η δημιουργική ομάδα των ειδικών δημοτικών σχολείων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, και είναι ο φιλανθρωπικός μας σκοπός φέτος σε όλη την περιοδία, ότι το αντίτιμο του προγράμματος ανήκει σε αυτά τα δύο ειδικά δημοτικά σχολεία. Είναι το μικρό κομματάκι που μπορεί να κάνει το ΔΠΘ. Όντως την πορεία μας την ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Όλοι οι συντελεστές που έφτιαξαν την παράσταση, που είναι μια παράσταση απόλυτα απαιτητική, και όσοι την παρακολουθήσουν θα το δουν, μια και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, οι ηθοποιοί μας και οι τεχνικοί επί σκηνής, δεν σταματάνε λεπτό για τα 90 λεπτά που διαρκεί η παράσταση. Συμβαίνει μια παράσταση μπροστά και μια παράσταση πίσω. Και θα το διαπιστώσετε, γιατί αποκαλύπτονται 14 σκηνικά, 14 αλλαγές ρούχων, και πραγματικά η ομάδα του ΔΠΘ, η τεχνική ομάδα του ΔΠΘ είναι αξιέπαινη, γιατί το βγάζει εις πέρας όλο και το προσφέρει με χαρά σε όλους μας, όλους τους θεατές, και πραγματικά ελπίζουμε ότι θα το ευχαριστηθείτε και εσείς, το ευχόμαστε. Όλοι οι συντελεστές μας, παλιοί συνεργάτες, νέοι συνεργάτες. Η Μαριάννα, μια παλιά αγάπη, συνεργασία. Ο Θήμιος, ένας καινούριος φίλος εξαιρετικός. Ο Γιώργος Μιλωνάς, που δεν είναι εδώ, έχει κάνει το τέλειο τραγούδι για το καλοκαίρι. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί η καταγωγή του είναι από το Βελβεντό. Οπότε είναι ο άνθρωπος της Κοζάνης που είναι μέσα στην παράσταση. Το εξαιρετικό σκηνικό του David Negrin, τα εξαιρετικά κοστούμια της Νικόλ Παναγιώτου και η εξαιρετική φωτισμή, όλα εξαιρετικά, του Αργύρη Θέου. Σήμερα έχουμε διπλή χαρά στο ΔΠΘ, γιατί αφενός μετά από έναν ολόκληρο χρόνο βρισκόμαστε στην παραμονή μιας πρεμιέρας με ζωντανό κοινό, γιατί το ΔΠΘ Κοζάνης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχει κάνει κάποιες πρεμιέρες με τη δυνατότητα που του έδινε βέβαια το διαδίκτυο και με το κοινό από το σπίτι του να παρακολουθεί κάποιες παραστάσεις. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.